καταλάβαμε αυτή τη φωτογραφία την είχαν ανεβάσει στο διαδίκτυο. Εμείς προσπαθούμε όταν έχουμε τέτοιο υλικό να μην το ανεβάζουμε στο διαδίκτυο, να απευθυνόμαστε κατευθείαν είτε σε εισαγγελέα είτε σε αστυνομία. Μάλιστα. Το ζώο, όπως το είδατε, είναι εξαιρετικά. Δηλαδή, φαίνονται τα κοκαλά του. Δεν το λες ευζωή αυτό που περνάει. Επίσης, η φωτογραφία τραβήχτηκε 11 παρά, που σημαίνει δεν ξέρουμε πόσες ώρες δούλευε αυτό το ζώο σε αυτή την κατάσταση. 11 παρά, ποιας μέρας? Ήταν προχθές το βράδυ, μας έχουν στείλει, τα έχουμε γράψει και πάνω στην ανάρτηση. Μάλιστα. 11 παρά είναι τρεις βραδιές πριν, γιατί πλέον έχουμε καθημερινές καταγγελίες. Μάλιστα. Με δεμένα ζώα που έχουν καεί και τα λοιπά. Δηλαδή κάπου χάνουμε λίγο τον ύπνο μας τον Αύγουστο. Μάλιστα. Γιατί όλοι πάνε διακοπές, όλοι κάτι βλέπουν και όλοι κάτι θέλουν να καταθέσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο εμείς κάναμε καταγγελία και μάλιστα κοινοποίησαμε και όσους περισσότερους από την αστυνομία μπορούσαμε, ακόμη και τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, γιατί κάπου θα πρέπει να μπει ένα όριο στο τι σημαίνει ζώο εργασίας. Όσοι έχουν ζώα εργασίας υπογράφουν στους δήμους από τους οποίους παίρνουν άδεια ότι οφείλουν για την ευζωία τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κρούσμα στη Ζάκυνθο, πάλι 15 Αύγουστο, αλλά δεν είναι το μόνο νησί. Για να μην κακοχαρακτηρίζουμε τα νησιά, δεν σημαίνει ότι στη Ζάκυνθο δεν υπάρχουν καλοί επαγγελματίες, αλλά έχουμε ξανά περιστατικό από τη Ζάκυνθο που το ζώο κατέρευσε 15 Αύγουστο, ξένοντας την άμαξα. Το πιο απογοητευτικό από όλα είναι οι άνθρωποι που ανέβηκαν, γιατί στη φωτογραφία δεν ανέβασαν. Φαίνεται όλη άμαξα, φαίνεται. Ανέβαινε μια οικογένεια εκείνη την ώρα. Και λέω, τι παιδεία θα δώσουν αυτοί οι γονείς που ανεβάζουν τα δύο από τους παιδάκια πάνω σε ένα άμαξι που σένει ένα κοκαλιασμένο άλογο. Εμείς από την πλευρά μας, πέρα από την καταγγελία, το παρακολουθούμε. Φυσικά το επόμενο βράδυ δεν βγήκε το ίδιο ζώο για δουλειά, βγήκε άλλο. Το παρακολουθούμε και θα προσπαθήσουμε να το εντοπίσουμε μέσω αστυνομίας πάντα και μέσω και να απομακρυνθεί από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί προφανώς φαίνεται ότι δεν σέβεται αν θα πεθάνει ή αν θα ζήσει. Βέβαια, όταν δεν καταγράφονται τα υποειδή, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν πάρα πολύ ωραία να έχουν εύκολο κέρδος, είναι λογικό να ξεφεύγουν. Καταγραφή υποειδών στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ. Μα ποτέ. Έχουμε μόνο καταγεγραμμένα τα ζώα τα οποία έρχονται με διαβατήριο, είτε σαν αθλητικά είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Και όταν θα πουληθούν, θα σταματήσει η αθλητική τους δραστηριότητα, κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται. Ένας άνθρωπος, μάλλον ένας χώρος, εξυπηρετείται από τη μη καταγραφή υποειδών και αυτό είναι το εμπόριο. Αδήλωτα κέρδη, πολύ εύκολα, αναπαραγωγές μέσα στα βουνά. Λίγο πριν σκάσει φωτιά στη Βαρυμπόμπη, είχαμε για δύο κοπάδια τα οποία ήταν δεμένα στο πουθενά στο Καπανδρίτη, έχουν καεί όλα. Τα δένουν, ούτε νερό, ούτε φαγητό, όποιος ζήσει, όποιος ζήσει δεν πειράζει, για αυτούς βέβαια. Για... Αναπαραγωγή, πώληση. Για πόσα άλογα μιλάμε? Αυτά που βρήκαμε, πάνω από 20. Μάλιστα. Τα οποία δεν τα ξαναβρήκαμε, έτσι, τα ήταν δύο μέρες πριν την φωτιά, πήγε η αστυνομία και τι να κάνουμε, μετά αρχίζει το αλυσπερίσι, η νομοκτηνιατρική τα θεωρεί παραγωγικά, ο άλλος τα θεωρεί και τι παραγωγικά είναι αυτά δεμένα στο βουνό, να αναπαράγονται και να πολλούνται. Είναι και ζώα συντροφιάς. Δεν λέμε μόνο ζώα συντροφιάς και ζώα συντροφιάς. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο μπάχαλο, προσπαθούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό. Κάθε Αύγουστο βέβαια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βγάζει και μία εγκύκλιο, η οποία δεν είναι νομοθεσία. Και παλεύουμε, είναι τώρα πόσα χρόνια έχουμε το σωματείο, πάμε στον 7ο και παλεύουμε να φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο. Και αυτό γιατί το σωματείο μας δεν το φτιάξαμε γιατί έχουμε πολλά λεφτά, ούτε γιατί έχουμε χορηγούς. Το φτιάξαμε για να αλλάξουμε τα δεδομένα για αυτά τα ζώα στη χώρα μας.